Και γεια σας παιδιά, Steve2011 εδώ και σημερινό βίντεο παιδιά θα ξαναρχίσουμε τη σειρά τρία πράγματα που δεν ήξερες για ένα παίκτη. Έχουμε κάνει παιδιά για τον Ρονάντο, για τον Μέση, για τον Νεϊμάρ και για τον Εμπαπέ. Άμα θέλετε να πάω να τα τσεκάρετε. Και σήμερα θα κάνουμε για έναν διαφορετικό παίκτη. Θα κάνουμε για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ως πλην γνωστό παίκτη. Ναι παιδιά, ξέρω. Έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Θα ξαναεπιστρέψω. Λοιπόν, πρώτα όμως πριν πάμε στο βίντεο, κάντε ένα like, μια εγγραφή να βοηθήσετε το YouTube να βάζει το κανάλι μου στα προτινόμενα. Και ευχαριστώ για τους 309 εγγραμμένους. Πάμε δυνατά. Λοιπόν, και παιδιά, το πρώτο πράγμα που ήθελα να σας πω είναι ότι ο μπαμπάς του και η μαμά του, ναι παιδιά, όπως τους βλέπετε εδώ και τους τρεις, ήξεραν ότι ο Λεβαντόφσκι θα γίνει σπουδαίος παίκτης. Δεν ξέρω πώς, αλλά το ήξεραν. Ναι παιδιά. Αλλά παιδιά, ο πατέρας του δεν πρόλαβε να τον χαρεί πολύ, γιατί πέθανε πολύ νωρίς, πριν ο Λεβαντόφσκι να γίνει διάσημος. Ναι παιδιά, πριν να γίνει διάσημος στο ποδόσφαιρο. Το δεύτερο πράγμα παιδιά που ήθελα να σας πω, και μάλλον δεν ξέρετε, ήταν ότι ο Λεβαντόφσκι πριν παίξει σε κάποια ομάδα, είχε τρεις αγαπημένους παίκτες. Οι δύο αγαπημένοι του ήταν ο Μπάτζιο και ο Ντελπιέρο. Δεν ξέρω παιδιά, ήταν όπως ξέρετε και οι δύο ήταν αμυντικοί και αυτός ήταν επιθετικός. Δεν ξέρω γιατί τους είχε αγαπημένους, άμα θέλετε γράψτε μου στα σχόλια άμα ξέρετε. Και παιδιά, εγώ πιο αγαπημένος του παίκτης ήταν ο Τιερί Ανρί. Δεν ξέρω παιδιά γιατί τον είχε. Αυτό ήταν το δεύτερο πράγμα. Επίσης παιδιά, το τρίτο πράγμα που δεν ήξερες ήταν ότι ο Λεβαντόφσκι πήρε πτυχίο. Ναι παιδιά, όσοι λέγατε μεγάλη σε ηλικία ότι δεν μοιάζεται με τον Λεβαντόφσκι, όσοι πήρατε πτυχίο, μοιάζεται. Πιο συγκεκριμένα, ο Λεβαντόφσκι πήρε πτυχίο στη φυσική αγωγή. Όπως σας είπα, πήρε στη φυσική αγωγή. Αλλά ήταν και επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Το πήρε στα 29 χρονών. Και παιδιά, κάτι που ξέχασα να το πω ήταν ότι η μαμά του και η αδερφή του Λεβαντόφσκι παίζανε επαγγελματικά βόλεϊ. Και παιδιά, αυτά ήταν τα τρία πράγματα που δεν ήξερε το Λεβαντόφσκι. Άμα σου αρέσει το βίντεο, κάντε μία εγγραφή και ένα like. Να φτάσουμε τους 400 εγγραμμένους πριν να έρθει το καλοκαίρι. Και από εμένα, bye bye guys, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!